Φτάνοντας στο κέντρο ενημέρωσης, ο επισκέπτης μπορεί να ξεκουραστεί για λίγο στο υπαίθριο καθιστικό και να παρατηρήσει τον περιβάλλοντα χώρο με το γλυπτό το πόσιμο και το παιδικό παιχνίδι, ενώ από την οριζόντια πινακίδα χάρτη και το τρίπλευρο πλαίσιο μπορεί να πληροφορηθεί για τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην περιοχή. Ακολουθώντας τις διαδρομές από ίχνη ζώων, εισέρχεται στο χώρο υποδοχής και με τη βοήθεια υπαλλήλου του Φορέα Διαχείρισης οργανώνει την επίσκεψή του στο Κέντρο Ενημέρωσης και στο Παρατηρητήριο των Αρπακτικών Πουλιών και προμηθεύεται αναμνηστικά από το Πολιτήριο. Στους αναρτημένους χάρτες, απέναντι από την υποδοχή, απεικονίζονται σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να επισκεφθεί κανείς. Κάτω από τους χάρτες βρίσκεται ένα τάμπλετ, στο οποίο μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες. Ο πίνακας γενικών πληροφοριών ενημερώνει τον επισκέπτη για τον καιρό, το βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιά και την πιθανότητα θέασης πουλιών στο χώρο ενισχυτικής τρυφοδοσίας. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα επιδαπέδια ίχνη του Μαυρόγυπα, ο επισκέπτης μπαίνει στην αίθουσα του κυρίου σεκθεσιακού σε χώρου. Τα χρώματα, ο φωτισμός, οι φωτογραφίες, τα αναρτημένα ομοιώματα πουλιών οι ήχοι και τα σχήματα των ίδιων των μέσων ερμηνεία δημιουργούν την αίσθηση του δάσους και παραπέμπουν στην κεντρική ιδέα και στο κύριο ερώτημα. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά και διαφορετικά είδη αρπακτικών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου? Στο ερώτημα αυτό δίνονται στη συνέχεια τέσσερις απαντήσεις καθώς ο επισκέπτης περιηγείται σταδιακά στην έκθεση. Η πρώτη απάντηση σχετίζεται με την ποσότητα και την ποικιλία της τροφής των αρπακτικών πουλιών στο Εθνικό Πάρκο. Η δεύτερη σχετίζεται με τη δυνατότητα φωλεοποίηση των αρπακτικών πουλιών στην περιοχή. Στη συνέχεια έρχεται η τρίτη απάντηση, η οποία σχετίζεται με το χαμηλό ενεργειακό κόστος μετακινήσεων που έχουν τα αρπακτικά πουλιά στο Εθνικό Πάρκο, αλλά και γύρω από αυτό ενώ η τέταρτη και τελευταία απάντηση στο βασικό ερώτημα σχετίζεται με τις συνθήκες ασφάλειας που προσφέρει η περιοχή του Εθνικού Πάρκου στα αρπακτικά πουλιά. Στο τέλος της έκθεσης υπάρχει ο επίλογος. Και εγώ τι μπορώ να κάνω? Ο επισκέπτης καλείται να λάβει και ο ίδιος θέση ανακαλύπτοντας μέσω μιας εντυπωσιακής διαδραστικής κατασκευής τις συνέπειες των πράξεών του ως ενεργός πολίτης ως καταναλωτής και ως επισκέπτης του Εθνικού Πάρκου. Για τον επισκέπτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί περισσότερο, υπάρχουν στα δύο άκρα του εκθεσιακού χώρου δύο συστάδες με τέσσερα περιστρεφόμενα δέντρα η καθεμία, τα οποία δίνουν αναλυτικότερες πληροφορίες για τη σημασία της γεωγραφικής θέσης, της βλάστησης, της γεωλογίας, του αναγλήφου και των ανθρώπινων ασχολιών στο Εθνικό Πάρκο καθώς και για την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής και τη διαχείριση που εφαρμόζει ο φορέας διαχείρισης. Το καθιστικό στο κέντρο της αίθουσας με τη συστοιχία λεπτών φυσικών κορμών που φωτίζονται με κρυφό φωτισμό, δημιουργώντας μια ελκυστική ζώνη, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να σταθεί, να σκεφτεί και να ξεκουραστεί, κοιτάζοντας ταυτόχρονα γύρω του τα εκθέματα. Ο επισκέπτης ολοκληρώνει την περιήγησή του στην έκθεση και βγαίνει στο χώρο υποδοχής. Εκεί, ακολουθώντας τα επιδαπέδια κίτρινα ίχνη της Αλεπούς, μπορεί να προχωρήσει στην αίθουσα προβολών, πριν την επίσκεψή του στο Παρατηρητήριο των Αρπακτικών Πουλιών.